Γεια σας. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας. Εύελιν, ο λόγος σε σένα. Γεια σας. Από γυναίκα προς γυναίκα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στο look σου. Είναι πουά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Είναι πουά. Mm-hmm. Τις βλέπουμε τις βούλες, είναι ξεκάθαρες, είναι και στο φόρεμά σου και στα παπούτσια. Είναι ένα ωραίο look. Ευχαριστώ. Είσαι όμως στο My Style Rocks και πρέπει λίγο να αρχίσεις να ξεφεύγεις από το φοράω ένα φόρεμα και ένα παπούτσι. Mm-hmm. Μπορούσες να βάλεις ένα σακάκι το οποίο είναι σε ένα άλλο χρώμα. Ένα άλλο pattern, ίσως με το σκάκι. Θα μπορούσες να είχες βάλει χρώμα στα παπούτσια σου, χρώμα στη τσάντα σου, χρώμα στα γυαλιά σου. Λίγο να αρχίσεις να... γιατί αυτό... Να είναι πιο παιχνιδιάρικο όσον αφορά το... ναι, τα χρώματα. Ναι, πρέπει να έχει πιο έντονο το styling, γιατί δεν μπορώ να σου πω ότι αυτό είναι κάτι λάθος, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να αρχίσεις να δίνεις κάτι παραπάνω. Okay. Ακόμα και το λουλουδάκι που έχεις βάλει εδώ θα μπορούσε να είναι σε ένα άλλο χρώμα. Να έχει μια τσαχπινιά. Ναι. Φταίει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι περισσότερες συμπαίκτριές σου είναι όλες ντυμένες με το ίδιο ασπρό, μαύρο, μαύρο, ασπρό σίγουρα, και πάει λέγοντας. Και δεν ξεχωρίζεις στη συνολική σίγουρα εικόνα. Mm-hmm. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι καλά. Απλώς του λείπει μια ουρά. Λάκη. Αντριάννα μου, με το ωραίο κραγιόν. Όταν λέμε ότι είναι πουά το θέμα, δεν πρέπει να είναι πάντα black and white. Αν όμως είναι, όπως επέλεξες εσύ, γιατί να μην είναι η βάση μαύρη και τα πουά εκρού ή λευκά ή οτιδήποτε. Γιατί να μην είναι ένα πορτοκαλί ρούχο με πράσινα dots. Γιατί να μην έχει μια χαρά. Βγάλε αυτά τα σκουλαρίκια, φόρα plexiglass, κάνε κάτι άλλο, βάλε ένα κολάν άλλο χρώμα. Ναι. Τα παπούτσια, ανεξάρτητα αν μας αρέσει το περπάτημα ή όχι, και για να αποφεύγουμε αυτές τις άσχημες κριτικές, που μπορεί αρχικά να μην έχουν ένα κακό ένστικτο να μιλήσει κάποιος, αλλά καμιά φορά και στη δέλεση φίλη σου, εσύ πώς περπατάς έτσι. Θέλω να δικαιολογήσω τη Φωτεινή σε αυτό το φάσμα, γιατί δεν θέλω να θεωρήσω ότι το λέει με κακία. Δεν το λέμε κακία. Ναι, δεν. Βέβαια, όπως το εκφράζεις, έχει μια κάποια κακία, γιατί δεν είναι ότι είσαστε μεταξύ φίλες, οι οποίες λέει μία στην αρέση, τι βάτα είναι αυτή, σου εξέχει από τον νόμο. Ρε, εσύ γιατί φοράς επιγονατίδες, πού θα πας στην Τίνο για τάμα. Δεν είναι έτσι. Εδώ πέρα είναι ένας διαγωνισμός, διαγωνίζεται και το ήθος και τα πάντα. Άρα λοιπόν, για να αποφεύγουμε λοιπόν όλα αυτά, αφού εσύ το παπούτσι, αν δεν γλιστράει ή γλιστράει και τέτοια, γιατί βάζεις αυτό το παπούτσι. Σε εγγένεια πάλι. Βάλε ένα ωραίο αθλητικό, βάλε μια κορδέλα με πουά, να το κάνεις και στυλ, να βοηθήσουμε στο σπίτι της κυρίας. Mm-hmm. Αυτό το λουλούδι εδώ τι σχέση έχει τώρα. Ήταν του φορέματος και είπα για να το. Αχ, μην το πεις αυτό τώρα, ακόμη χειρότερο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Στέλιο. Ανδριάννα, καλώς την. Καθόλου. Σωστή επιλογή δεν ήταν αυτό το χρώμα για σένα. Okay. Αυτό το λευκό που εσύ θεώρησες ότι δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι συνηθισμένο γιατί δεν θέλει καμία να το φοράει. Παρ' όλα αυτά, βάζοντας του τα μαύρα εσύ, μπορώ να πω ότι το διαχειριστήκες σωστά γιατί βάζοντας το μαύρο πάνω, το μαύρο καλσόν και το κόκκινο κραγιόν, το έσωσες. Όμως η δουλειά μας δεν είναι να σώσουμε ένα φόρεμα που είναι έτσι και έτσι. Ναι, σωστά. Θα ήθελα να είναι η τελευταία φορά που θα σου βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Και θα σου πω ότι αν πάει όλη η εβδομάδα έτσι, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς. Δεν θα πάει όλη η εβδομάδα έτσι. 6,8 είναι η σημερινή βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις. Και γυρνάνε τα πινακάκια και βλέπω Άσο και από τις δύο και από τη Ζέτα και από τη Φωτεινή. Και μετά φώναζε η Ζέτα ότι εμείς είμαστε κλίκα, εγώ, η Καζαμπλάνκα, η Μπι, η Ρο που έφυγε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν για να καταλάβουμε ότι αυτές οι δύο είναι η κλίκα ουσιαστικά στο παιχνίδι.